Σήμερα έχουμε Red Bull Showrun by Alumil στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ πιστεύω πάντως θα γίνεται χαμός. Θα γίνει, εκείνη την ώρα θα γίνει χαμός. Ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Και αν θα δούμε να παρκάρουμε. Ναι. Δεν έχει, δεν σταματάει η ήρωη. Δεν σταματάει. Τι λέει, θα πάμε στο event. Δεν μπορώ να στρίψω ρε φίλε, είμαστε εδώ 3 λεπτά. Τώρα τα δύσκολα. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι το σημείο που πρέπει να παρκάρουμε. Το αγαπημένο μου χόμπι σε αυτή την πόλη διαρκεί περίπου 2 ώρες κάθε μέρα. Αμάν, φτάσαμε. Παιδιά, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός, έχει μαζευτεί όλη η πόλη εδώ πέρα. Το μισό αυτό το πράγμα, το μισό παιδιά, το μισό. Αλήθεια, δεν μπορώ την κίνηση. Χάνω χρόνια από τη ζωή μου σε αυτούς τους δρόμους και δεν καταφέρνω τίποτα. Δε, κοσμοσυρωίδες τώρα και ακόμα δεν είναι, ούτε τρεις δεν είναι, δεν το πιστεύω. Α, καλά. Η ευκαιρία μας, πλήρες πάρκινγκ. Είχαμε πάρκινγκ, δεν το πιστεύω. Δεν έχει θέση να παρκάρω. Σε περιμένουν εδώ μεταξύ, 3 η ώρα έχει. Είχαμε πει 3 η ώρα ότι αρχίζει η δουλειά, 2.30 να είμαι εκεί και είναι 3:15. Και είμαστε μισή ώρα ψάχνουμε να παρκάρουμε, μισή ώρα. Εδώ είναι η στιγμή που αρχίζει ο εμετός. Να, αυτό εδώ εγώ λέω, πάρκινγκ εδώ. Τι είναι αυτό? Λίγο εκτός από και χρόνου, αλλά... Πάρκινγκ ψάχνεις ρε. Πάρκινγκ ψάχνω ρε φίλε, δεν πήγαμε καμπαρέ. Έχουμε, είμαστε οριακά, θα είμαστε τελευταίοι στο πάρτι. Ένα προστιματάκι, δεν είναι κάτι. 150 ευρώ είναι, δεν είναι κάτι. Πέρα το, παίρνω το. Μπαίνουμε. Πω φίλε, έχω πεθάνει, αλλά ήρθε η ώρα. Πάμε. Talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that going. Θα το πάω για μια βόλτα τώρα, δεν είναι κάτι. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. The whole thing is made of carbon fiber, yeah? Not the whole thing, actually. The doors are carbon fiber. Yeah, they're very light. Yeah, very light, yeah. Hey, back in that bag again. Oh, it's quite heavy, actually. It's heavy, yeah. It is quite heavy for what we... Like 700 per ton, 800 per ton. Horsepower per liter. Yeah. Too much horsepower, yeah. At some point in competitive drifting, in the level that we are competing in the GNC and stuff, 4-digit horsepower is nothing super special. Oh, it's like, yeah, it's the ordinary. It's leveling out there. Okay. Το αμάξι δεν είναι φαντασμαγορικό και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και τον χρόνο μετά να μας μιλήσει ένας από τους Drift Brothers και να μας εξηγήσει όλα τα κουπιά αναλυτικά. Από πίσω μια RB8, νικητήριο μονοθέσιο του 2012, την οδήγησε τη συγκεκριμένη ο Sebastian Vettel και κατέκτησε το πιο δραματικό πρωτάθλημα. Περίπου 870 άλογα, στη γενιά των μονοθεσίων που ήταν πανάλαφρα, εξαιρετικές ταχύτητες και downforce στις στροφές, αλλά όχι τόσο στις ευθείες. Επιτέλους! Θα τους λέω να είσαι καλά. Καλά να περάσετε. Ήρθε η ώρα να χλαπακιάσουμε και λίγο γιατί έχουμε σκάσει εδώ πέρα. Πριν αρχίσει το event όμως, ώρα για ένα δροσιστικό διάλειμμα. Let's go! Έχω συγκινηθεί ρε παιδιά από την προσέλευση του κόσμου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μαζεύτηκε τόσος κόσμος στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, για να τιμήσει το μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη Formula 1. Από όταν εγώ ξεκίνησα να βλέπω μέχρι σήμερα, έχουν υπερπολαπλασιαστεί οι οπαδοί του αθλήματος και συγκινούμε που σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η ώρα είναι 4:28, σε μισή ώρα περίπου ξεκινάει το event. Έχουμε κάτσει εδώ ήδη και τι θα γεμίζει και περιμένουμε με ανυπομονησία.
goes. Και νομίζω έρχεται η ώρα σιγά σιγά για Φόρμουλα 1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτό ήταν μόνο η προθέρμανση, έτσι. Θα ξαναπεράσει, λέει, θα ξαναπεράσει. Αγαπημένο πλάνο μέχρι τώρα με τη σημαία το πέρασμα, ε. Σίγουρα, top. Συγκινήθηκα. Εγώ συγκινήθηκα. Έχω εντυπωσιαστεί κυρίως από τον ήχο. V8 Φόρμουλα 1 πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Και έχω να πω ότι καταλαβαίνω όσους ζητάνε τους V8 πίσω. Συγκινηθεί, αλήθεια σου λέω. Ελπίζω κάποτε να έχουμε την τιμή και την ευκαιρία να έχουμε και έναν αγώνα σε αυτή τη χώρα. Αυτό. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει γυρίσει. Τώρα περπατάμε πάνω στα χνάρια της Φόρμουλα με ηλιοβασίλεμα, με κόσμο, ακολουθεί πάρτι. Άστο, άστο, τι να λέω τώρα, τι να λέω, πάμε! Πάμε τώρα, αφήσουμε στο πάντο, μπας και πάρουμε δηλώσεις από κάποιους από τους πρωταγωνιστές του είπε και κάνουμε και track walk όπως λέτε, περπατάμε την πίστη. I mean, the track was pretty long, quite wide, and it was good for the spectators because they could see everything, they also could see the high speed. Αυτό ήταν!